Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή, δύο μέρες μείναν, τρεις ουσιαστικά, πριν τη μάχη των ευρωεκλογών. Πείτε μας έτσι λίγο για τη δική σας υποψηφιότητα, με το βλέμμα πλέον στην κάλπη της Κυριακής. Και βέβαια, κύριε Αϊφαντή, και για αυτό το κίνημα. Κίνημα το χαρακτήρισα, γιατί νομίζω πως δεν είναι. Είναι κάτι ενωτικό, έτσι, δεν είναι? Το Συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Ναι, είναι ένας πολιτικός φορέας με ειδικό σκοπό την προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας και της Κύπρου. Και αυτό το ζητάμε να το πετύχουν οι πολίτες οι ίδιοι μέσα από την κινητοποίησή τους να αναγορευτούν σε έναν παράγοντα ο οποίος θα υπαγορεύει στο πολιτικό σύστημα τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, τον σεβασμό στις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Κύπρο, γιατί η ελληνική εθνική κυριαρχία δίχως την Κύπρο δεν υφίσταται. Uh-huh. Και πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει, η τελευταία μας ελπίδα για να συμβεί αυτό είναι ήδη οι πολίτες. Το πολιτικό σύστημα έχει αποδείξει ότι για να παραμένει διαχειριστής αυτής της μίζερης καθημερινότητας που βιώνουμε όλοι τώρα, προχωρεί με ραγδαίους ρυθμούς στην εκποίηση της εθνικής κυριαρχίας, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος ένα πρωί, λες και πρόκειτο να και προσωπικό του περιουσιακό στοιχείο, ανήγγειλε στο έκθαμβο πανελλήνιο την εκποίηση του ενός τρίτου των αεροσκαφών της πολεμικής μας αεροπορίας. 90 αεροσκάφη F-16 Block 30, μοιράς 2000-2005, θα εκποιηθούν, διότι ο κύριος Δένδιας είπε ότι έτσι θα επιτύχουμε οικονομία από την ομογενοποίηση των τύπων. Mm-hmm. Μας υπεσχέθηκε το 2030, αν είναι ανάμεσά μας και έχει... Αν είναι ανάμεσά μας, θα έχουμε 300 πάλι αεροσκάφη, 5 και 4,5 γενιάς. Mm-hmm. Χωρίς να εξηγήσει από ποιους πόρους θα αγοραστούν αυτά τα πράγματα, με ποιους ρυθμούς, με ποιο χρονοδιαγράμματα, χωρίς να πάει στη Βουλή, χωρίς να ζητήσει την γνωμάτευση της αεροπορίας. Συνεπώς... Βέβαια, κύριε Αϊφαντή, συγγνώμη σας διακόπτω. Κάποια προγράμματα εξοπλιστικά ήδη δεν τρέχουν, για παραδείγματος χάρη για τα μαχητικά, τα γαλλικά, τα Ραφάλ, που ήδη αγοράζουμε, αγοράζουμε κάτι εξάδες από Ραφάλ, λες και πρόκειται για αυγά. Περισσότερα εξαγγέλνουμε, λιγότερα παραγγέλνουμε. Τα Ραφάλ είναι πολύ χρήσιμα αεροσκάφη, αλλά δεν μπορεί να αποτελούν στοιχείο της προσωπικής πολιτικής. Επιδιώκει ένα αξίωμα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τις ευρωεκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλοπιάνει τους Γάλλους αγοράζοντας 6 παραπάνω Ραφάλ ή υποσχόμενος ότι θα αγοράσει 6 παραπάνω Ραφάλ. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς εκτός Ελλάδας στις υποσχέσεις του Μητσοτάκη και ίσως και μια τέταρτη Μπελαρά. Αλλά αυτό είναι ο ευτελισμός. Τις ένοπλες δυνάμεις δεν τις έχουμε ούτε για να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ούτε τις έχουμε για τις παρελάσεις. Τις έχουμε για να συνιστούν αποτροπή απέναντι στον πολύ απτό και απαιτητικό τουρκικό επεκτατισμό. Για να αμυνθούμε στη γαλάζια πατρίδα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν λέει κανείς ότι θα εκποιήσει, δηλαδή θα χαρίσει στην Ουκρανία 90 αεροσκάφη, αν ήταν να τα πουλήσει, θα μπορούσε να τα πουλήσει στην ίδια τη Γαλλία, θα μπορούσε να τα πουλήσει πρωτίστως στην Κύπρο τα Μοιράζ ή και τα F-16 Block 30, ώστε να δυναμώσει τον άλλο πυλώνα του ελληνισμού. Αλλά όχι, για την Κύπρο τώρα, κύριε Αϊφαντή, είναι και άλλο το κομμάτι. Ξέρετε πολύ καλά για το κομμάτι. Γιατί είναι άλλο το κομμάτι? Για την αεροπορία στην Κύπρο. Γιατί ως γνωστόν μέχρι τώρα δεν έχει, δεν διαθέτει η πολεμική αεροπορία Κύπρος. Το ξέρετε, είναι και άλλες διαστάσεις. Είναι μια ευκαιρία να αποκτήσει. Ναι, εννοώ ότι βάζω και αυτή τη διάσταση. Καταλάβατε, δεν είναι απλά θέμα να πουλήσει η Ελλάδα. Όχι, είναι πολύ. Με συγχωρείτε, αλλά επειδή ασχολούμαι με αυτά τα θέματα μια ζωή για που υπεύθυνες θέσεις ως επαγγελματίας διπλωμάτης, δεν υπήρξε στην προηγούμενη ζωή μου άλλο πράγμα, ήμουν διπλωμάτης. Η Κύπρος πρέπει να αποκτήσει αεροπορία αν θέλει να βελτιώσει και ναυτικό, αν θέλει να βελτιώσει την θέση της στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Και αυτό είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να εκχωρηθούν τα αεροσκάφη μαζί με τα πληρώματα συντήρησης και τους πιλότους. Λοιπόν,
αυτό θα ήταν μια κατανοητή εθνική πολιτική. Εδώ πέρα αποσυναρμολογούμε την άμυνά μας έναντι της Τουρκίας, αυτή που χτίσαμε με πολύ κόπο από το 1974, και η Χούντα ακόμη είχε ενισχύσει δραματικά την αεροπορία και είχε, ήταν ένα βήμα μπροστά από την Τουρκία. Λοιπόν, αυτό το πλεονέκτημα τώρα το διαλύουμε. Το όποιο πλεονέκτημα μας προσέφεραν τα 300 αεροσκάφη γραμμής, περίπου 300 που διαθέτει η ελληνική πολεμική αεροπορία, για να ενισχύσουμε την Ουκρανία και να στείλουμε τους πιλότους με το εθνόσημο επίσημα, διότι μην νομίζετε ότι οι Ουκρανοί που εκπαιδεύσαμε επί εξάμηνο θα αντέξουν παραπάνω από 2-3 εβδομάδες. Δεν αντέχουν παραπάνω. Το F-16 δεν είναι ακριβώς Fiat 500. Και οι Ρώσοι πιλότοι είναι πάρα πολύ ικανοί. Συνεπώς, θα στείλουμε ό,τι καλύτερο έχουμε μετά την απόφαση που θα πάρει, το ψήφισμα που θα βγάλει και το Ευρωκοινοβούλιο, να ενισχυθεί σε διμερή βάση η άμυνα της Ουκρανίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Γάλλοι θα στείλουν τη Λεγιόν των Ξένων στην Οδυσσό, το έχουν ήδη αναγγείλει, το έχει εξαγγείλει ο κ. Μακρόν. Η Ελλάδα θα στείλει τα Ραφάλ της. Ό,τι καλύτερο έχει. Γι' αυτό τα αγοράσαμε. Ποιος ερωτήθηκε, γιατί δεν το λένε πριν από τις εκλογές? Γιατί δεν λένε πριν από τις εκλογές ότι δεν θα τα στείλουν? Γιατί δεν δεσμεύονται με όποια αξία έχει δέσμευση από Έλληνα πολιτικό? Κύριε Εφαντή, πριν σήμερα, στα πλαίσια των εορτασμών για τα 80 χρόνια από την Νορμανδία, την απόφαση στην Νορμανδία, την απόβαση, με συγχωρείτε, στην Νορμανδία, ο Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά το προανήγγειλε. Είπε η Γαλλία και η Ευρώπη θα εμπλακεί στον πόλεμο με τη Ρωσία. Και μάλιστα είπε, απευθύνομενος στους Γάλλους πολίτες, ετοιμαστείτε για θυσίες. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε θυσίες. Δεν σας έχει έρθει το non-paper του Μαξίμου που λέει ότι αυτό δεν το λαμφέρουμε? Δεν παίρνω non-paper. Δεν παίρνετε, αλλά το δίνει, το στέλνει με φάξ στους πάντες. Δεν το στέλνει μόνο σε αυτούς που θέλουν να το πάρουν. Γιατί αυτό που μου λέτε, αν προσέξετε τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, το έχουν αποσιωπήσει. Γι' αυτό ηρωνικά το λέω, δεν το λέω για να προσβάλλω εσάς προς Θεού. Άλλωστε ξέρω ότι το Credit TV δεν παίρνει non-paper από το Μαξίμου. Αν έπαιρνε non-paper από το Μαξίμου, δεν θα ήμουν τώρα εδώ να σας μιλάω. Αλλά μια σειρά άλλη παίρνω. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πέρα στη σταδιοδρομία τους, ανταμείβονται με μια θέση υποψηφίου στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τιμητική θέση. Συνεπώς, αυτοί οι άνθρωποι ασκούσαν ακομμάτιστη και αυθεντική δημοκρατία. Όποιος θέλει το πιστεύει. Εν πάση περιπτώσει, να μην το θίξουμε αυτό. Το θέμα μας είναι η εθνική κυριαρχία. Και σήμερα, ας πούμε, δεν κάνει το γύρο του διαδικτύου. Μάλλον στο διαδίκτυο υπάρχει η είδηση ότι ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας απαγόρευσε την άσκηση, την βόσκηση ζώων στις βραχονισίδες που είναι πέριξη Αστυπάλαιας. Δεν είναι τυχαίο. Η άσκηση κυριαρχίας γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Με το να εγκαταστείς σε ένα φάρο, με το να εγκαταστείς σε ένα περιβαλλοντικό πάρκο. Εγώ έχω επισκεφθεί αυτές τις βραχονισίδες, αυτά τα νησάκια. Είναι γεμάτα από ναυάγια γερμανικών και βρετανικών αεροπλάνων από την προσπάθεια που έκανε οι Βρετανοί το 1943 να ανακαταλάβουν τα Δωδεκάνησα. Και αποτελούν πόλο έλξης. Γιατί η βόσκηση? Διότι η εκτροφή εγωπροβάτων είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι τα νησιά αυτά μπορούν να φέρουν ζωή, να αντέξει ζωή πάνω σε αυτά τα νησιά. Και αυτός είναι ο όρος που βάζει το διεθνές δίκαιο, είναι το κριτήριο για το ποια νησιά έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και ποια δεν έχουν. Ένας βράχος που έχει μόνο γλάρους απάνω δεν θεμελιώνει δικαίωμα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ένα νησί ή ένας βράχος το οποίο μπορεί να υποστηρίξει ζωή, δηλαδή έχει απάνω οικισμό με νερό από στέρνες, έχει γεωργικές ή άλλες δραστηριότητες. Αυτό σταματάμε. Δηλαδή,
Οι Τούρκοι έκαναν μια κίνηση φιλοφροσύνης στην UNESCO και είπαν ότι δεν βρίσκουν φιρμάνι κατά τα λεγόμενα των Βρετανών, και εμείς καταργούμε μια σημαντική παράμετρο, μια σημαντική πτυχή άσκησης εδαφικής κυριαρχίας απάνω στα νησιά, ίσα-ίσα, για να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως βάσεις μέτρησης της αποκλειστικής χωρικών υδάτων και μετά της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Να μην δίνουν δικαίωμα τα νησιά αυτά σε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και το ερώτημα είναι γιατί γίνεται αυτό. Και ξύπνησε ένα πρωί ο δήμαρχος Αστυπάλαιας. Νομίζω ότι αν στριμωχθεί θα ομολογήσει ότι υπήρξε κεντρική οδηγία. Σωστή. Διότι είναι πάγιο αίτημα των Τούρκων να σταματήσει αυτή η πτυχή άσκησης εδαφικής κυριαρχίας. Δεν τους πειράζουν τόσο οι φάροι, τους πειράζει αυτή, διότι θεμελίωνε την δυνατότητα αυτά τα νησιά να έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και η Ευρωπαϊκή, κυρία Ιφαντή, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο αυτό το κάδρο που μας περιγράψατε έτσι τόσο αναλυτικά, πού βρίσκεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το κάδρο που μας περιγράψατε? Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό της Τουρκίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Ελλάδα δεν πράττει τα δέοντα. Καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα ΝΑΤΟ δεν θα έρθει να βοηθήσει κάποιον που δεν θέλει να ασκήσει τα δικά του δικαιώματα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να εμπλακεί σε πόλεμο με την Ρωσία, με πεδίο μάχη στην Ουκρανία. Η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος συνεπόλεμος, σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεπώς οι απαιτήσεις της Τουρκίας γίνονται αποδεκτές. Θα θυμάστε ίσως ότι η κυρία Μπέρμποκ, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, πριν μία εβδομάδα είχε κατακλείσει τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι στην Ελλάδα είναι παρανοϊκοί, έχουν μαζέψει 6 συστοιχίες, 7 έχουμε, η μία είναι στην Σαουδική Αραβία, συστοιχίες πυράβλων Patriot, ενώ δεν τους απειλεί κανείς. Και μας καλούσε να δώσουμε μία ή δύο άμεσα στην Ουκρανία που αντιμετωπίζει άμεση απειλή. Λοιπόν, και το επιχείρημά της ήταν ότι η Ελλάδα δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Έχουμε Αλλά πέσει... Αυτό βέβαια, κύριε Ιφαντή, έχει ακουστεί όχι μόνο για τους Patriot, αυτό που είπε η κυρία Μπέρμποκ, έχει ακουστεί και για το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, το S-300 που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Έτσι, κατά καιρούς έχουν ακουστεί πολλά. Τα ξέρετε. Ναι. Το ερώτημα είναι γιατί εμείς δεν έχουμε πείσει τους Γερμανούς και γιατί δεν έχουμε επιβάλει στους Γερμανούς να μην παραβλέπουν το ελληνικό εθνικό συμφέρον. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουμε και εμείς θέλουμε να πάμε. Όχι για να απεμπολούμε το εθνικό μας συμφέρον χάρη ενός ευρύτερου αόριστου ιδεολογήματος περί συλλογικού συμφέροντος της Δύσης. Πάμε πρωτίστως για να προασπίσουμε το εθνικό μας συμφέρον. Αλλιώς δεν έχει νόημα η συμμετοχή μας. Δεν πάμε για να γίνουμε, να στυλβώνουμε τις μπότες των Γερμανών. Βέβαια, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δέχεται στους κόλπους της να υπάρχει μια ευρωπαϊκή χώρα, την οποία έχει δεχτεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι μισή, γιατί είναι υποκατοχή. Για ποια κυριαρχία και πώς? Ας πρόσεχε η Κύπρος. Εάν η Κύπρος είχε αρχίσει εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και επί του πεδίου είχε αλλάξει τον συσχετισμό στρατιωτικής δύναμης, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα την έπαιρνε υπόψη σοβαρά. Τώρα, για ποιο λόγο να την πάρει? Ξέρετε, είμαι διπλωμάτης 36 χρόνια. Λοιπόν, αυτό που από τα πρώτα χρόνια της θητείας του κάθε διπλωμάτης καταλαβαίνει είναι ότι ο συσχετισμός δύναμης επί του πεδίου είναι αυτός που καθορίζει για τη διπλωματική σου ισχύ. Τα περί διεθνούς δικαίου καλύτερα να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στην Παναγία της Τίνου, διότι αποδεδειγμένα κάνει θαύματα. Το διεθνές δικαίου δεν έχω δει να κάνει κανένα στα 36 χρόνια. Και επειδή διαβάζω και πάρα πολύ, κανένας από τους θεωρητικούς του διεθνούς δικαίου ή κανένας, ας πούμε, ο Χένρι Κίσιγκερ στο βιβλίο του «Διπλώμαση» λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το διεθνές δίκαιο. Άρα και εμείς που λέμε να απευθυνθούμε και το διεθνές δίκαιο και η θάλασσα και όλα τα υπόλοιπα, ουσιαστικά ματαιοπονούμε. Καλύτερα να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας αντί στο διεθνές δίκαιο στην Παναγία της Τίνου, στο Τίμιο Σταυρό, δεν ξέρω κι εγώ σε τι, αλλά στην τύχη. Αλλά όχι στο διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι ένα καρύκευμα. Ισχύει η αρχή που λέει ο Θουκυδίδης
στο διάλογο Αθηναίων και Μιλίων. Οι Μίλοι επικαλούνται έναντι των πολιορκητών τους Αθηναίων το διεθνές δίκαιο. Λένε ότι τους Περσικούς πολέμους είχαν πολεμήσει μαζί τους. Και οι Αθηναίοι τους απαντούν ότι είμαστε ισχυρότεροι και είσαστε αδύναμοι. Και ο νόμος των ανθρώπινων σχέσεων είναι ότι ο δυνατός προχωράει όσο του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύνατος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του. Αυτό συμβαίνει με την Ελλάδα και την Τουρκία, με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θέλουμε να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο. Να ισχύσει ο Θουκυδίδης από τη δικιά μας μεριά, να μην είμαστε τόσο αδύναμοι όσο οι Μίλοι, οι οποίοι εσφαγιάστησαν και οι γυναίκες και τα παιδιά τους εξανδραποδίστηκαν. Θέλουμε λοιπόν η χώρα μας να δραστηριοποιήσει τον τελευταίο παράγοντα που έχει, τον λαϊκό παράγοντα, γιατί στην Ελλάδα δεν θα υπάρξει άμυνα εάν δεν είναι παλαϊκή. Πρέπει ο κόσμος να οργανωθεί και να επιβάλλει στο πολιτικό σύστημα να κάνει τα στοιχειώδη, να σταματήσει τις τραγικές παραλήψεις που κάνει και να πράξει τα δέοντα. Αυτό μόνο από την πίεση του κόσμου και μόνο όταν ο κόσμος δώσει νόημα σε έννοιες όπως η περάσπιση της πατρίδας, μέσα από τη στρατιωτική θητεία, μέσα από την εφεδρεία, μέσα από τη θητεία, μόνο τότε ο κόσμος θα λύσει και τα πραγματικά, τα καθημερινά του προβλήματα. Άλλως, η καθημερινή μας ζωή θα παλινδρομεί ανάμεσα στο Μάτι και στα Τέμπη. Στα Τέμπη και στην Αγχίαλο. Στην Αγχίαλο και στο Στεφανοβίκιο, που είναι κάτω από το νερό τώρα το μισό. Αυτή είναι η μιζέρια που μας έχει εξασφαλίσει η έλλειψη εθνικής κυριαρχίας. Μια χώρα που είναι εθνικά υποτελής, δεν ξοδεύει τίποτε για την ασφάλεια των πολιτών της, δεν κάνει τίποτα, τους κόβει κάτι επιδόματα βέβαια, από καιρούς καιρών. Έτσι. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Εμείς λοιπόν λέμε, θέλουμε να αλλάξει το μοντέλο, είμαστε άνθρωποι ανιδιοτελείς, το έχουμε αποδείξει με μια, οι περισσότεροι από εμάς είναι. Έχουμε 4 διπλωμάτες, 2 ανώτατους στρατιωτικούς, του ναυτικού και της αεροπορίας, πολλούς καθηγητές πανεπιστημίου μέσα στο ψηφοδέλτιό μας. Είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε, είμαστε ιδιωτελείς, έχουμε μια προσωπική ιστορία μέσα στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Δεν τα έχουμε πιάσει κατά το κοινό λεγόμενο. Ενώ περίπου είναι σχεδόν υποχρεωτικό σε ορισμένους τομείς, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών. Αν θέλεις να πας μπροστά στα σταδιοδρομία σου, να μετέχεις στη διανομή του μαύρου χρήματος ώστε να σε ελέγχω. Συνεπώς, είμαστε κατάλληλοι, είμαστε ανιδιοτελείς και κυρία ξέρουμε Ιφαντή. Περισσότερα από ότι οι πρώην ποδοσφαιριστές, οι πρώην αθλητές και πρώην δημοσιογράφοι. Ρίξατε και τα καρφιά σας. Λοιπόν, κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλή δύναμη. Καλή επιτυχία σας. Ευχόμαστε. Γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.